Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Ναι, εκεί είμαστε αρκετά ψηλά. Καταφέραμε να φτάσουμε αρκετά ψηλά στο σημείο στο οποίο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροβεστικής, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Καθώς να πούμε ότι η φωτιά βρίσκεται χωρίς ενεργό μέτωπο. Μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κατσιμίδη. Από εκεί ξεκίνησε, γρήγορα εξαπλώθηκε λόγω των θηλωδών ανέμων. Και όπως είπαμε, λοιπόν, παραμένει χωρίς ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροβεστικής με 220 πυροσβέστες, 60 οχήματα και 8 πεζοπόρα τμήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπηρώσεις από τις πολλές μικρές διάσπασεις. Είναι πολύ καλή εικόνα. Φυσικά καμία σχέση σε σύγκριση με αυτό το πανικό που επικράτησε χθες το απόγευμα εδώ. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, πραγματικά μεγάλη μάχη, με εναέρια μέσα, τα οποία έκαναν συνεχώς ρήψη προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες είχαν εξεπαιδήσει στην ουσία από το Κατσιμίδι προς την πλευρά που βρίσκεται το Τατόι, τα πρώην βασικά κτήματα στο Τατόι. Και αυτή ήταν και η δυσκολία, καθώς έκαιγε σε μια χαράδρα σε δασική έκταση για αρκετές ώρες. Κατάφερα λοιπόν οι δυνάμεις πυροβεστικής μετά από 2,5 ώρες μάχη με τις φλόγες να την περιορίσουν. Να πούμε ότι η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Κατσιμίδι, όπως είπαμε, γρήγορα ωστόσο διαστάσεις, καθώς πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή έπιναν θυελώδεις άνεμοι. Σε κάποιες στιγμές οι ρηπές άγγιζε ταχύτητα από τις ρηπές άγγιζε ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι οποίες την έσπαγαν στην ουσία νοτιοδυτικά, δηλαδή προς τα πρώην βασιλικά κτήματα στο Ατόι. Έτυχε λοιπόν μέσα στο δάσο σε μια χαράδρα, ήταν δύσβατη η περιοχή και για αυτόν τον λόγο χρειάστηκε να υπάρξει επέμβαση και δυνάμεων του στρατού. Παραμένουν εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, και δυνάμεις του στρατού και φυσικά επιστατεύτηκαν και οχήματα της περιφέρειας με υδροφόρες προκειμένου να διδοθεί αυτή η μεγάλη μάχη. Κατάφερε να κερδιθεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από κάποια έκρηξη. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία βρίσκονταν στο βουνό, άκουσαν κάποιους ήχους από εκρήξεις και η πυροβεστική φυσικά εξετάζει και αυτό το ενδεχόμενο. Και να πούμε ότι μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία έγινε αντιληπτή από τα ντρόουν της πυροβεστικής. Είχαμε πει από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου πως τα ντρόουν φέτος θα παίξουν καθοριστικό ρόλο κυρίως στην πρόληψη αλλά και στην έγκαιρη και άμεση επέμβαση στις πυρκαγιές. Αυτό έγινε να πούμε και στην Πάρνηθα. Κατάφερε λοιπόν το ντρόουν της πυροβεστικής να εντοπίσει τις πρώτες φλόγες και άμεσα εδώ κινητοποιήθηκαν πολύ ισχυρές δυνάμεις πυροβεστικής. Να πούμε ότι ήταν συνεχής και η ρήψη από την αέρια μέσα, 8 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη τα οποία μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας έκαναν συνεχώς ρήψη νερού. Κατάφερα λοιπόν να περιορίσουν το μέτωπο. Με το πρώτο φως της ημέρας είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Φυσικά έχει καεί ένα μεγάλο μέρος του δάσους. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή, λίγο πιο νότια προς το Τατόι, είχε υποστεί μια πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή στην προηγούμενη φωτιά πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Είδαμε δυστυχώς τις ίδιες εικόνες. Καμένο δάσος, πολλά στρέμματα καμένου δάσους πίσω μας και φυσικά μια μεγάλη μάχη που κατάφερα να δοθεί και να περιοριστεί κάπως αυτό το πύρινο μέτωπο, το οποίο έκαιγε για περισσότερες από 2,5 ώρες στο βουνό της